Σε σκληρή παρτίδα σκάκι έχουν εξελιχθεί οι προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνη, έσπευσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν το Σαββατοκύριακο λόγω των διαφορετικών απόψεων για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να στείλουν όπλα στον στρατό του Κιέβου. Υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε, ότι η μόνη λύση για την κρίση πρέπει να είναι η διπλωματική. Πιστεύω ότι οι προσπάθειε προ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενισχυθούν. Θεωρώ ότι οι συζητήσει τη επόμενη εβδομάδα στο ΜΙΣΚ θα αποτελέσουν άριστη ευκαιρία για να ξεκινήσει επιτέλου η υλοποίηση τη ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα αναμένει από του ηγέτε τη Ρωσία, τη Γερμανία, τη Ουκρανία και τη Γαλλία να λάβουν σημαντικέ αποφάσει. Ο τρόπο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στην Ευρώπη βασίζεται αποκλειστικά στο σεβασμό των ανηλυμένων υποχρεώσεων. Αυτέ οι δεσμεύσει σχετίζονται με την ανάγκη να διασφαλιστεί μια δίκαιη και άθραυστη ασφάλεια, όπου κανένα δεν εγγυάται την ασφάλειά του σε βάρο τη ασφάλεια του άλλου. Πάντω, ο Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών χρησιμοποίησε βαρύ χαρακτηρισμού αναφερόμενο στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό ο άνθρωπο έχει στείλει στρατεύματα κατά μήκο των διεθνών συνόρων και κατέλαβε μια περιοχή μια άλλη χώρα στον 21ο αιώνα, δρώντα όπω ένα τύρανο στα μέσα του 20ου αιώνα. Εμεί δεν συμπεριφερόμαστε έτσι. Η Γερμανία έχει ξεκαθαρίσει πω η ενδεχόμενη αποστόλη όπλων από τι ΗΠΑ στο Κίεβο θα επιδεινώσει την κρίση. Το θέμα αναμένεται να συζητήσουν η Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ και ο Αμερικανό Πρόεδρο Ομπάμα.